και εδώ καλημερίζω τον κύριο Γιάννη Γρηγοριάδη. Ο κύριος Γρηγοριάδης είναι αναπληρωτής καθηγητής στις Ευρωπαϊκές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Bill Kent της Κωνσταντινούπολης. Καλημέρα σας κύριε Γρηγοριάδη, καλή εβδομάδα σας. Καλή εβδομάδα επίσης. Λοιπόν, ποιες είναι οι δικές σας εντυπώσεις από την ζωή στην Τουρκία? Η ζωή στην Τουρκία συνεχίζεται με δυσκολίες. Υπάρχει η επιρροή της πανδημίας στην καθημερινή ζωή, η οποία είναι πολύ μεγάλη. Αν θυμάστε, υπήρχε μια μεγάλη αισιοδοξία στην αρχή της πανδημίας ότι η Τουρκία θα ξεπεράσει τα προβλήματα πολύ εύκολα τώρα από τις άλλες χώρες. Τελικά αποδείχθηκε το αντίθετο. Οπότε υπάρχουν προβλήματα και στην προμήθεια εμβολίων από το εξωτερικό. Η οικονομία έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό. Όπως είπε ο κ. Κωσίδης πριν από μένα, ναι, ο πληθωρισμός είναι σε υψηλά σημεία. Υπάρχει μια ανησυχία για το μέλλον και βεβαίως υπάρχει και η εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία εντείνει αυτή την ασφάλεια και την ανησυχία. Ναι. Ναι. Ας ξεκινήσω λίγο από τα εμβόλια, κύριε Γρηγοριάδη. Δηλαδή είναι ένα είδος έναν επαρκία, δεν φτάνει σε όλα τα, πεδία του πληθυσμού, της κοινωνίας, για πείτε μας. Αποδείχθηκαν οι εξαγγελίες της κυβέρνησης ανεδαφικές, δηλαδή ενώ είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση και ο Υπουργός Υγείας ότι έχουν υπάρξει οι κατάλληλες ενέργειες και οι αναγκαίες προμήθειες εμβολίων ώστε να εμβολιαστεί ο πληθυσμός πολύ γρήγορα και υπήρξε έμφαση στην προμήθεια εμβολίων από την Κίνα την πρώτη περίοδο και αργότερα από την Pfizer-BioNTech. Τελικά τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Αυτή τη στιγμή οι ηλικίες που εμβολιάζουν παραμένουν πάνω των 50-55 ετών και δεν ξέρω αν η Τουρκία είναι μια πολύ νέα χώρα. Η δημογραφική πυραμίδα είναι τελείως διαφορετική από τις ευρωπαϊκές χώρες. Οπότε ένα πολύ μεγάλο μέρος που είναι παλεμένοι είναι εμβολίαστο και υπάρχουν συζητήσεις βεβαίως για το πώς θα πρέπει να διανεμηθούν τα υπάρχοντα εμβόλια, γιατί υπάρχει το πρόβλημα του τουρισμού όπως και στην Ελλάδα. Υπήρξε μια σκέψη να δοθεί προτεραιότητα στους εργαζομένους του τουρισμού, υπήρξαν μεγάλες διαμαρτυρίες σε σχέση με αυτό. Οπότε γίνονται προσπάθειες τώρα, αλλά φαίνεται ότι η Τουρκία θα καθυστερήσει να βγει από, ναι, από το φαύλο κύκλο της πανδημίας. Είναι από τις τελευταίες χώρες, ναι, που θα. Τώρα, αυτό σε συνδυασμό με την οικονομική κατάσταση, άρα οι άνθρωποι είναι πολύ απασχολημένοι να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητά τους. Ενώ από το να ασχολούνται με θέματα διεθνούς πολιτικής και διεθνών σχέσεων της χώρας. Σαφώς, και δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι και τα περιθώρια της τουρκικής κυβέρνησης να ενισχύσει τους πολίτες οι οποίοι έχουν πληγεί από την πανδημία είναι πολύ περιορισμένα. Σε αντίθεση με την Ελλάδα είναι άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου χάρη στην ρευστότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των πολιτικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξαν κάποια σημαντικά μέτρα. Εδώ ο κόσμος παραμένει κατ' ουσίαν μόνος του. Ναι, αυτά εδώ τα ποσά που διατέθηκαν στην Ελλάδα για την στήριξη της οικονομίας, αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια, εκεί δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, μου λέτε. Ακριβώς, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και η κατάσταση παραμένει επισφαλής λόγω και των συν τώρα των δομικών, συν των καινούριων θεμάτων που αφορούν έτσι που έχουν και η τακτική που ακολούθησε αναφορικώς με την υποστήριξη της τουρκικής λίρας, τα πόσα έχασε από τα αποθεματικά σε συνάλλαγμα και όλα αυτά που έχουν επιδεινώσει περαιτέρω τα πράγματα. Ακριβώς, διότι υπήρχαν κάποια συναλλαγματικά αποθέματα τα οποία δαπανήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και όπως αποδείχθηκε με πολύ ανώριμο τρόπο. Και βεβαίως αυτές οι συζητήσεις εμπλέκονται και στους πολέμους πατριών εντός της κυβερνητικής παράταξης. Διότι ο Υπουργός Οικονομικών ήταν ο γαμπρός του Τούρκου Προέδρου, ο οποίος είναι αρχηγός μιας πατρίας, ο οποίος σε κάποια στιγμή αναγκάστηκε να παραιτηθεί υπό το βάρος της πίεσης και της απέναντι πατρίας που ήταν υπό τον Υπουργό Εσωτερικών. Και τώρα βεβαίως βρισκόμαστε σε μια νέα φάση της αντιπαράθεσης, διότι υπάρχουν, όπως είπε ο κ. Κωσίδης, διάφορες αποκαλύψεις, οι οποίες έχουν κυριαρχήσει στην τουρκική επικαιρότητα. Ο κ. Γιάννης Γρηγοριάδης είναι αναπληρωτής καθηγητής στις Ευρωπαϊκές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Bill Gent της Κωνσταντινούπολης. Κύριε Γρηγοριάδη, καλημέρα σας και πάλι. Κάνατε προηγουμένως μια ενδιαφέρουσα περιγραφή της κατάστασης στην Τουρκία. Συνεπώς, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η εικόνα του κυρίου Ερντογάν, δηλαδή ο κύριος Ερντογάν αυτή την εποχή πατάει καλά στα πόδια του, ή υπάρχουν ή αρχίζει
έτσι μια πια πολύ σοβαρή πίεση πολιτική. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι θεμέλιο της πολιτικής ηγεμονίας του Τούρκου Προέδρου ήταν η επιτυχία στον οικονομικό τομέα. Αυτό τον ανέδειξε ως την κυρίαρχη μορφή της τουρκικής πολιτικής εδώ και 20 σχεδόν χρόνια, από τη στιγμή που αυτό αμφισβητείται και αμφισβητείται πλέον ξεκάθαρα, και ήταν τα προβλήματα σαφή και πριν την πανδημία. Αυτό προκαλεί προβλήματα. Πέραν τούτου όμως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και τριγμή και εντός του κυβερνητικού συνασπισμού. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι καινούργιο. Δηλαδή αυτές οι αποκαλύψεις του αρχιμαφιόζου Σαντάτ Πεκέρ, ο οποίος εμφανίζεται κάθε Κυριακή στο YouTube και κάνει διάφορες αποκαλύψεις για το πώς λειτουργεί η τουρκική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, αναδεικνύουν ένα ρήγμα το οποίο έχει γίνει πλέον σαφές και στο πλατή κοινό τους τελευταίους μήνες, τις τελευταίες εβδομάδες, και υπογραμμίζει ένα πρόβλημα σοβαρό για κυβέρνηση που υπάρχει στη χώρα. Πλέον πολλοί αμφισβητούν αν ο Τούρκος πρόεδρος έχει την εξουσία που είχε πριν από μερικά χρόνια ή αν πρέπει να συμβαστεί με διάφορες πατρίες εντός του κόμματός του και εκτός αυτού, αλλά εντός του κυβερνητικού συνασπισμού. Ναι. Άρα η πίεση, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο κύριος Ερντογάν είναι πιεζόμενος τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Εξωτερικά δηλαδή κατά κύριο λόγο από τις ΗΠΑ που μάλλον του θέτουν έτσι, πιεστικά το να αποφασίσει με ποιον θα πάει. Ή είναι λάθος η εντύπωσή μου? Ακριβώς, έχετε δίκιο σε αυτό. Επίκειται και η συνάντηση μεταξύ Ερντογάν και Biden, στην οποία είναι πολύ πιθανό να τεθεί το λεσίγραφο από τους Αμερικανούς το θέμα των S-400. Θα απαιτήσουν δηλαδή να απομακρυνθούν από την Τουρκία. Κάτι βεβαίως το οποίο θα αποτελέσει τεράστιο πλήγμα στο κύριο Τούρκου Πρόεδρο, διότι εδώ και πολύ καιρό έχει επαναλάβει ότι αποκλείεται κάτι τέτοιο και ότι πρέπει οι πύραυλοι να μείνουν στην Τουρκία και να ενεργοποιηθούν. Και βεβαίως υπάρχει το πρόβλημα της Halkbank. Η τουρκική τράπεζα, η κρατική τράπεζα, η οποία διώκεται δικαστικά στις ΗΠΑ για μια υπόθεση παραβίασης του εμβάργου των Ηνωμένων Εθνών εναντίον του Ιράν, το οποίο βεβαίως κατά κάποιο τρόπο μπορεί να συνδέεται εμέσως και με τις συζητήσεις των τελευταίων εβδομάδων στην Τουρκία για την λειτουργία διαφόρων αδιαφανών μηχανισμών του κράτους σε υποθέσεις διαφθοράς. Τώρα, αυτή η υπόθεση μπορεί να οδηγήσει σε ένα πολύ υψηλό πρόστιμο εναντίον της τράπεζας, το οποίο θα συνταράξει το τουρκικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Σε μια στιγμή που ήταν το τελευταίο πράγμα το οποίο θα ήθελε ο Τούρκος Πρόεδρος. Εάν φύγει από την πολιτική σκηνή ο κύριος Ερντογάν, ποια είναι η γνώμη σας? Η Τουρκία θα κρατήσει, θα αλλάξει προσανατολισμό, δύναται να αλλάξει προσανατολισμό, κύριε Γρηγοριάδη, ή αυτό είναι κάτι που ξεπερνάει τους προέδρους, αλλά είναι μια εθνική πολιτική, ας πούμε, και αυτό συμπεριφορά? Αυτό που θα έλεγα είναι ότι τα τελευταία χρόνια, λόγω της δράσης του Τούρκου Προέδρου και της προσπάθειάς του να συγκεντρώσει την εξουσία στα χέρια του, υπήρξε μια υπονόμευση και μια σημαντική υποβάθμιση της λειτουργίας των τουρκικών θεσμών. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία διοικείται από ένα πολύ στενό πυρήνα στελεχών περί τον Πρόεδρο, οι οποίοι αποφασίζουν και για τα πάντα, και γι' αυτό, όπως βλέπετε, μπορείτε να διαπιστώνετε πολύ συχνά αλλοπρόσθελες πολιτικές. Δεν ξέρω αν προσέξετε πρόσφατα, για παράδειγμα, υπήρξε μια προσπάθεια προσέγγισης με την Αίγυπτο. Επαναπροσέγγισης, ναι. Ναι, η οποία όμως ήταν τελείως επιφανειακή. Ναι, και λίγο ακόμη και λίγο έλειψε και με το Ισραήλ, μόνο που μεσολάβησαν μετά τα γεγονότα στο Ισραήλ που επηρέασαν τη Γάζα, και οπότε εκεί πάλι παρεξέκλεινε. Ναι. Πολλοί Τούρκοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι αυτά δείχνουν ότι δεν υπάρχει πλέον πολιτική. Μάλιστα. Ότι υπάρχει μια τελείως αλλοπρόσαλη προσέγγιση της εσωτερικής-εξωτερικής κατάσταση, ναι, η οποία βασίζεται σε πολύ βραχυπρόθεσμους υπολογισμούς και μετρήσεις. Που σημαίνει ότι αν έρθει άλλος πρόεδρος μπορεί να ξαναλλάξει η Τουρκία, δηλαδή πάλι προσανατολισμό. Αυτό εκτιμάται, κύριε Γρηγοριάδη. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψουμε προς τα που θα πάει η χώρα. Υπάρχει αστάθεια, το οποίο βεβαίως από μόνο του είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα. Μεγάλη χώρα, μεγάλο καράβι, και η αστάθεια επίσης επηρεάζει. Είναι προφανές. Ακριβώς. Ναι. Και διότι δεν υπάρχουν πλέον οι θεσμοί και οι μηχανισμοί οι οποίοι θα κρατήσουν τη χώρα σε μια πορεία. Είτε φιλοευρωπαϊκή, φιλοδυτική, είτε ακόμη και αντιευρωπαϊκή, ούτε αυτό υπάρχει. Δηλαδή τα κλασικά θεσμικά αντίβαρα μιας δυτικής δημοκρατίας δεν υπάρχουν στην Τουρκία, κύριε Γρηγοριάδη. Αυτό λέτε, έτσι.
Ήταν ήδη ασθενή. Ήταν ήδη αποδυναμωμένα, τώρα τα αποτέλειωσε όλα δηλαδή, έτσι. Ακριβώς, τώρα δεν υπάρχει τίποτα και δεν υπάρχει και έχει ήδη φροντίσει και ο Τούρκος Πρόεδρος να θαλιδίσει κατά κάποιον τρόπο όλους αυτούς οι οποίοι θα εμφανίζονταν ως αξιόπιστοι συναλλακτικές προτάσεις αυτών. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γρηγοριάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα καλά. Σας, καλή δουλειά σας εύχομαι. Εσάς οι συνθήκες στο Πανεπιστήμιο όλα καλά, θέλω κάποια στιγμή να μιλήσουμε για τις συνθήκες στο Πανεπιστήμιο. Πολύ ευχαριστώ. Και πολύ θα σας καλέσω εκ νέου να τα αφέρω σε μια αντιπαραβολή με τα δικά μας, με αυτή την έννοια, έτσι. Πολύ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα σας. Καλημέρα σας κύριε Γρηγοριάδη.